Η κατάσταση έγινε έκριθμη το Μάρτιο του 20, όταν πλέον υπήρξε πραγματικά μια απόπειρα εισβολής και διαρρήξεως των ελληνικών χερσαίων συνόρων, και όχι μόνο, και στη θάλασσα υπήρχαν τότε προβλήματα, αλλά κυρίως η προσπάθεια είχε εστιαστεί εκεί. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση, όπου οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μαζί με την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό στη θάλασσα αντέταξαν τη βούλησή τους, στη βούληση των Τούρκων της Τουρκίας, να στείλουν αυτόν τον κόσμο στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, αν η επιχείρηση αυτή επετύχανε, θα ήταν ένα πάρα πολύ δυσάρεστο και πάρα πολύ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό υβριδικός πόλεμος. Βεβαίως, ήταν μια μορφή υβριδικού πολέμου. Ήταν μια μορφή υβριδικού πολέμου που την έχουμε ξαναδεί και σε άλλα μέρη, από άλλα κράτη. Σε άλλες εποχές. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι ήταν μια υπαρκτή απειλή, άσχετα αν ήταν υβριδική ή άλλης μορφής, ήταν μια υβριδική απειλή, ήταν μια μορφή υβριδικού πολέμου, την οποία οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις μαζί με την ελληνική αστυνομία την σταμάτησαν. Την σταμάτησαν, την απέτρεψαν και δεν μπόρεσε αυτός ο κόσμος να περάσει. Όχι, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, μια πολύ επίπονη και επίμονη προσπάθεια των Τούρκων να δημιουργήσουν αποτελέσματα επί του εδάφους. Πρακτικά θεωρώ ότι αυτό το οποίο πετύχαμε ήταν μια νίκη. Ο πόλεμος ήταν υβριδικός, όπως είπατε, και αν ξεκοκαλύσεις την έννοια του πολέμου, θα καταλήξεις στο τέλος ότι ο πόλεμος τι είναι? Είναι μια βούληση εναντίον μιας άλλης βουλήσεως. Εκείνη την περίοδο λοιπόν προσπαθήσαμε και μπορέσαμε, καταφέραμε και επιβάλαμε τη βούλησή μας στη βούληση του αντιπάλου, εν προκειμένου, σταματώντας αυτό που ήθελε να κάνει. Άρα ήταν μια νίκη για μας, μια νίκη για την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία, και να είστε σίγουροι ότι έτσι το εξέλαβαν και αυτοί.